Κύριε Γεωργόπουλε, το μήνυμα της ημέρας για την 25η Μαρτίου. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι διπλή γιορτή η σημερινή. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιορτάζουμε και τα 201 χρόνια από την εξέγερση των Ελλήνων εναντίον του τουρκικού ζυγού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία καιρού επιτρέποντος, αλλά και των συνθήκων θα έλεγα επιτρεπόντων, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας, να δοθεί ευκαιρία δηλαδή να κάνουν την παρέλαση, να δούμε και τους παραδοσιακούς χορούς. Είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε αυτό, 3 χρόνια περίπου, και καμαρώσαμε τα παιδιά μας. Δόθηκε ευκαιρία να παρελάσουν, να χορέψουν, να τα απολαύσουν οι γονείς τους, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και να βγει από την ψυχή τους αυτό που είχαν στερηθεί τόσα χρόνια, έτσι. Πραγματικά υπήρχε μια στέρηση πολύ μεγάλη για αυτό το κλείσιμο που υπήρχε. Αυτές οι οικονομικές δυσκολίες, οι πόλεμοι, όλα αυτά τα δεινά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια έχουν ψυχοπλακώσει, θα λέγα, τον κόσμο. Και σήμερα εδώ στο Κρανίδι και σε όλη την Ερμιονίδα, σε όλες τις κοινότητές μας, έγιναν οι παρελάσεις, βγήκε ο κόσμος, να βγει μια χτίδα έτσι αισιοδοξίας, και αυτό να εκπέμψουμε ότι προς τον κόσμο, προς τους πολίτες, να προσέχουν μεν όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε και για τον κορονοϊό, αλλά απ' την άλλη όμως να βγούμε, να γίνουμε πιο αισιόδοξοι λίγο, να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με μια νότα της αισιοδοξίας. Δυσκολίες που συνεχίζουν, κύριε Γεωργόπουλε, αν υπολογίσουμε ότι όλοι το ζούμε με ΔΕΗ, με την ακρίβεια, και από τη δουλειά μου που είμαι ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν ελλείψεις σε πολλά αγαθά. Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τον κόσμο. Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τις αντοχές του κόσμου, του μεγάλου μέρους του πληθυσμού, και αυτός ο πόλεμος ο τελευταίος που έχει ξεσπάσει, δυστυχώς θα έχει συνέπειες πολύ σοβαρές, πολύ δύσκολες και για εμάς. Παρότι δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, είμαστε έμεσα. Και που ξεκινάει η τουριστική περίοδο. Ήδη έτσι έχουν ξεκινήσει, και ήδη, ενώ πηγαίναμε για μια πολύ καλή τουριστική περίοδο, πηγαίναμε για μια καλύτερη από πέρσι τουριστική περίοδο, δυστυχώς όπως εξελίσσονται τα πράγματα αρχίζουμε να έχουμε όλοι επιφυλάξεις ή να σκεφτόμαστε τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος, όπου χάνονται άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, χάνονται αθώοι άνθρωποι, και κυρίως αυτές οι φατσούλες, οι παιδικές που βλέπουμε και συγκινούμαστε όλοι. Και αυτός ο λαός, ο ουκρανικός λαός, δίνει μαθήματα αυτές τις δύσκολες ώρες, θα έλεγα. Μαθήματα προς όλο τον κόσμο, έτσι, πειθαρχίας, αντίστασης, αντοχής. Εμείς ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπεται, που μπορούμε, δηλαδή να συλλέξουμε τρόφιμα, να συλλέξουμε είδη πρώτης ανάγκης, και το κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν. Τους χιλιάδες, τα εκατομμύρια των προσφύγων που έχουν φύγει από τη χώρα τους, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους, και που κινδυνεύει η ζωή τους. Και δεν ξέρω πότε θα γυρίσουν πίσω. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ο καλός Θεός και η Παναγιά μας να βάλει το χέρι της, να σταματήσουν πρώτα οι πόλεμοι και να έχουμε υγεία όλοι. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, και ειδικά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Είστε καλά.